κρίση. Το 2006 είχαμε και εμείς ένα μεγάλο κίνημα που το ζήσαμε κάπως αντίστοιχα με αυτό που ζήσατε εσείς εδώ. Ήταν το γνωστό κίνημα ενάντια στο ΣΕΒΕΡΕ, στο σύμφωνο πρώτης εργασίας. Ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε την αρχή αυτού του κινήματος κάποιους μήνες πριν, το φθινόπωρο του 2005, με τις εξεγέρσεις στα προάστια, στις οποίες η κυβέρνηση ήθελε να απαντήσει με αυτόν τον νόμο, τον νόμο για την ισότητα των δικαιωμάτων, όπως ηρωνικά ονόμασε, ο οποίος θα προσπαθούσε, τέλος πάντων, να πρότεινε κάποια μέτρα για να εξισώσει υποτίθεται τις κοινωνικές ανισότητες και τις διακρίσεις. Να πω ότι την περίοδο αυτή με τις εξεγέρσεις στα προάστια επανεμφανίστηκε και ένα διάταγμα που ξετάψαμε από τον πόλεμο της Αλγερίας οι Γάλλοι και το έδωσε κάτι του ανάγκης, το οποίο υπάρχει και σήμερα. Αρχικά οι φοιτητές ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις στη Σορβόνη, ήδη από τον Γενάρη. Οι πίεσεις κράτησαν μέχρι και τον Μάη περίπου. Αρχικά λοιπόν οι φοιτητές, στη συνέχεια πήγαν οι μαθητές και τα σωματεία, τα συνδικάτα κτλ. Τα οποία ωστόσο ενώ στην αρχή ήταν μια κινητοποίηση ενάντια σε ολόκληρο τον νόμο για την ισότητα των ευκαιριών που έκανε όχι μόνο τα εργασιακά, αλλά έκανε την εκπαίδευση, την κατοικία, τα κοινωνικά επιδόματα κτλ. Για παράδειγμα, οι οικογένειες που είχαν παιδιά που παίρνουν κοινωνικό επίδομα και είχαν παιδιά που εμφάνιζαν παραβατική συμπεριφορά, δεν είχαν πια δικαίωμα στο επίδομα αυτό. Αυτές ήταν και οι πολιτικές που προώθησε και ο τότε υπουργός εσωτερικών, ο Νικολάς Σαρκοζή, και ο οποίος ήταν και σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για την τρομερή καταστολή που υπέστη αυτό το κίνημα. Ενδεικτικά θα πω ότι στους πρώτους τρεις μήνες των κινητοποιήσεων υπήρχαν συνολικά 4.350 συλλήψεις, 1.985 προφυλακίσεις και 637 ποινικές διώξεις. Παρ' όλα αυτά, το κίνημα αυτό, παρά τη μεγάλη καταστολή, κατάφερε την απόσυρση του νόμου τελικά. Παρόλο που η κυβέρνηση είχε απειλήσει να τον επικυρώσει με προεδρικό διάταγμα. Και άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη για τους επόμενους αγώνες, για τους μελλοντικούς αγώνες στην Γαλλία και ενέπνευσε σε μεγάλο βαθμό και το περσινό κίνημα ενάντια στην αλλαγή του εργασιακού κώδικα. Παρ' όλα αυτά, και αυτό είναι ένα σημαντικό νομίζω που πρέπει να δούμε, είναι ότι στα 17 χρόνια που μεσολάβησαν μεταξύ των δύο κινημάτων, δηλαδή του περσινού και του ΣΕΠΕΡΕ του 2006, το πλαίσιο έχει αλλάξει τελείως και παρόλο που θεωρώ ότι το περσινό κίνημα ήταν πολύ πιο μεγαλειώδες, δεδομένου ότι κατάφερε να φτάσει και σε μαζικές απεργίες, ας πούμε, στα εργοστάσια ενέργειας κτλ. Που πραγματικά παρέδειξαν την Ιταλία, κάτι που εμείς δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε τότε. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, στο τέλος επικυρώθηκε ο νόμος με προεδρικό διάταγμα, με το άρθρο 49 του συντάγματος και δεν άρχισε και λουθούν. Βρέθηκα στο Παρίσι πριν λίγες μέρες και η εικόνα που είδα ήταν αρκετά λυπητερή. Ήταν ένα Παρίσι γεμάτο στρατό που υπνώθηκα από το στρατιωτικό νόμο, ας πούμε, και που κατάσταση της ανάγκης. Είναι μια πόλη που δεν σήμερα πραγματικά νομίζω βρίσκεται σε ύπνωση, σε αντίθεση με κάποιες άλλες πόλεις της Γαλλίας, όπως η Νάντι, ας πούμε, που έχουν ζωντανά κινήματα ακόμα. Και διάβασα και σε ένα βιβλίο που έρθες στο βιβλιοπωλείο, πρώτη σελίδα ότι θα έχουμε πάντα το Παρίσι, κάτι μου φάνηκε αρκετά ειρωνικό. Σε εμάς, οι κινητοποιήσεις της Ελλάδας έφτασαν κυρίως ως κάτι που μας έδινε δύναμη και κάπου αλλού συμβαίνει κάτι, αλλά νομίζω ότι είχαν πολύ λιγότερη επιρροή από τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 8, όπου ακούστηκαν πολύ περισσότερο τότε στη Γαλλία. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να πω.
αυτά, απλά ότι για... θεωρώ ότι ήταν όντως ένα μεγάλο κίνημα, το οποίο όμως δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επαναληφθεί σε αυτό το βαθμό με αυτή την δυναμική, δεδομένου και αυτό που είδαμε πέρυσι να συμβαίνει στη Γαλλία. Αυτά, ευχαριστώ.